Καθοδόν στο Sustainable Future Plan, δηλαδή στην βιώσιμη μέλλον. Μαζί μας είναι η κυρία Αλεξάνδρα Ζούκου, η οποία είναι υφυπουργός στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα συνομιλήσει με τον κύριο Κώστα Ανδριοσόπουλο, που είναι και ο chair της, βεβαίως, περάστε, της Επιτροπής Ενέργειας του Αμερικανικού Επιμελητηρίου. Κώστα, the floor is yours. Κυρία Ζούκου, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σε όλους και από μένα για την συζήτησή μας με την Υφυπουργό Ενέργειας και κυρία Ζούκου. Έχουμε αρκετά θέματα, θα μπορούσαμε να συζητούμε για ώρες, αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος μας και θα αρκεστούμε λοιπόν σε 4 ερωτήσεις τις οποίες έχω ετοιμάσει. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση σε σχέση με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, όπου εκεί είχαμε πρόσφατα ένα update του ΕΣΕΚ. Τι σημαίνει αυτό για τους επενδυτές σε σχέση με τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που δίνει στον ενεργειακό τομέα γενικά? Τι επιπτώσεις, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, τους οποίους επηρεάζει, και αυτό σε σχέση, π.χ., με τη διατήρηση ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, το σύνολο των επενδυθέντων κεφαλαίων που αναμένουμε και οτιδήποτε άλλο input έχετε να μας δώσετε σε σχέση με αυτό? Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε κατευθείαν στην ερώτηση. Ξέρετε, η πρώτη μου αίσθηση, μιλώντας για το ΕΣΕΚ, είναι ότι μέχρι τώρα επικεντρώνεται πολύ το ΕΣΕΚ στην τεχνοκρατική του διάσταση. Λογικό είναι, βέβαια. Όμως, επιτρέψτε μου να πω, θεωρώ ότι δεν είναι, το ΕΣΕΚ, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα τεχνοκρατικό έγγραφο. Θεωρώ ότι αφορά πρωτίστως στους ανθρώπους και αφορά και τις επιχειρήσεις, γιατί και οι επιχειρήσεις άνθρωποι ουσιαστικά είναι. Θεωρώ ότι όταν μιλάμε για μια τόσο μεγάλη αλλαγή όπως αυτή που συζητούμε, που είναι η ενεργειακή μετάβαση, είναι προφανές ότι αυτό πρόκειται να φέρει και τεράστιες αλλαγές στην κοινωνία, στην οικονομία, τεράστιες αλλαγές. Μακάρι να ξέραμε όταν σχεδιάζουμε ένα ΕΣΕΚ το 2019 ή το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ του 2024 και ουσιαστικά σχεδιάζουμε μία τόσο ριζική αναδιάρθρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας με ορίζοντα το 2050, όταν πια δεν μπορείς καλά-καλά να σχεδιάσεις της επόμενης χρονιάς ζητήματα με όλα αυτά που σημαίνουν γύρω μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ έχει το ζήτημα αυτό πάρα πολλά challenges η υλοποίηση του ΕΣΕΚ. Και τεχνικά challenges και οικονομικά challenges και κοινωνικά challenges. Και ο ρόλος κάθε φορά, επιτρέψτε μου να πω έτσι, της πολιτείας είναι να πρέπει να βλέπει από εδώ όλες τις πλευρές. Προφανώς μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Όταν μιλάμε, καθώς στείναμε το νέο ΕΣΕΚ, κάναμε τους υπολογισμούς, είδαμε ότι αυτό θα χρειαστεί περίπου 436 δισεκατομμύρια επενδύσεις μέχρι το 2050. Και τα 95-96 δις, αν θυμάμαι καλά, είναι αμέσως για την επόμενη εξαετία. Μιλάμε για ασύλληπτα νούμερα. Άρα, είναι προφανές ότι το ΕΣΕΚ εδώ πέρα δημιουργεί τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες, διότι για πρώτη φορά, όπως έχετε δει και τα προηγούμενα 4-5 χρόνια που υλοποιούσαμε το πρώτο φιλόδοξο ΕΣΕΚ, βάλαμε πάνω στο τραπέζι πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, πολλά μέτρα, πολλές πολιτικές που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση αυτής της ενεργειακής μετάβασης. Την ίδια στιγμή όμως, είναι υποχρέωση της πολιτείας, καθώς κοιτάζει τη σκοπιά των επενδύσεων, προφανώς δεν μπορούμε να συζητάμε για υλοποίηση ΕΣΕΚ, αν δεν δούμε και δεν λάβουμε υπόψη μας ότι οι επενδυτές είναι αυτοί που θα κάνουν, ας πούμε, τις περισσότερες επενδύσεις. Και οι επενδυτές για μένα χρειάζονται πάντοτε να έχουν να κοιτάζουν με μία ασφάλεια, με μία σιγουριά, στο βαθμό που μπορούν με τη χώρα, το σταθερό επενδυτικό πλαίσιο που υπάρχει, το τι τους προσφέρει μία πολιτεία για να έρθουν να βάλουν τα λεφτά τους για 20, 30, 40 χρόνια. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη και μεγαλύτερη
εγγύηση που πρέπει να διασφαλίζει το κράτος στους επενδυτές και ένα level playing field για μένα. Δηλαδή, πλαίσια με διαφάνεια, εργαλεία στη διάθεση των επενδυτών και όχι απαραίτητα, αν θέλετε, πόρους και χρήματα. Δεν είναι αυτό, νομίζω, στο τέλος της ημέρας που αποζητά ένας επενδυτής. Αλλά πρέπει όμως την ίδια στιγμή να λαμβάνουμε υπόψη και όλο αυτό τι impact έχει στην ίδια την κοινωνία και στους πολίτες. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι δύσκολο το task από την πλευρά του κράτους να πρέπει αφενός, ναι, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις αυτές στη χώρα για να έρθουν οι επενδυτές, να εμπιστευτούν τη χώρα, να υλοποιήσουν τις επενδύσεις. Και εδώ πέρα νομίζω ότι υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρό στις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που διανοίγονται, στις νέες τεχνολογίες, στα έξυπνα συστήματα, στην ηλεκτροκίνηση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση, στο υδρογόνο. Επηρεάζονται όλοι σχεδόν οι τομείς της ελληνικής οικονομίας. Ναι, πολύ, και όχι μόνο αυτή καθ' αυτή του ενεργειακού τομέα. Νομίζω κάναμε την άσκηση επίσης στις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις του ΕΣΕΚ, ποια είναι η επίδραση που θα έχει και στο ΑΕΠ της χώρας και στην εγχώρια προστιθέμενη αξία. Δεν είναι μόνο ο κλάδος ο ενεργειακός, είναι ο κατασκευαστικός, οι υπηρεσίες. Άρα το μήνυμα λοιπόν που εκπέμπουμε εμείς ως πολιτεία, ως Υπουργείο, είναι ότι θέλουμε προφανώς τις επενδύσεις, θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αυτές έτσι ώστε οι επενδυτές να νιώθουν ότι βρίσκονται σε μία χώρα όπου οι επενδύσεις τους αυτές, γιατί σίγουρα και ένας επενδυτής δεν έρχεται να κάνει τις επενδύσεις έτσι, γιατί είναι... Πάντοτε υπάρχει ένα ρίσκο σε ό,τι επένδυση κάνει οποιοδήποτε, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένα roadmap για να πρέπει... Ναι, και μία σωστή ισορροπία, θα έλεγα, μεταξύ και εν μέρη μιας προστασίας που επιδιώκει ένας επενδυτής να έχει από το κράτος, αλλά και μιας ανάληψης ρίσκου όμως από δικής του πλευράς. Διότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και εμείς όμως συνολικά και το κοινωνικό όφελος και τους καταναλωτές επίσης. Πολύ μεγάλο, γιατί και εγώ βλέπω ότι στις σημειώσεις μου έχουμε, οι εκτιμήσεις μιλάνε για περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως προσθήκη στο εθνικό καθάριστο προϊόν, ναι, της χώρας. Είναι πολύ μεγάλη λοιπόν η επίπτωση του κλάδου αυτού, του ενεργειακού κλάδου, αν ακολουθήσουμε το ρώτημα από αυτό που λέγεται ΣΕΚ. Έχουμε προβλέψει επίσης 210.000 θέσεις εργασίας ετησίως. Και αυτό πολύ σημαντικό επίσης για τη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε λοιπόν με την εντύπωση ότι το ΕΣΕΚ αυτό δημιουργεί σίγουρα πάρα πολλές ευκαιρίες. Πολλές ευκαιρίες. Και είμαστε εδώ ως Υπουργείο να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, τις συνέργειες και τις συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα για να γίνουν όλα αυτά που σχεδιάζουμε πραγματικότητα. Όπως είπατε, χρειάζεται ευελιξία, χρειάζεται ένα adaptation, ένας τρόπος να μπορεί να εξελίσσεσαι με τις, και να κάνεις adaptation σε όλες τις εξελίξεις που έρχονται από την αγορά γενικότερα. Έχουμε τις τιμές χοντρικής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες είδαμε να έχουν αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα κυρίως, αλλά και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό προφανώς οφείλεται, κατά καιρούς έχουν πολλοί αναλυτές ασχοληθεί με το θέμα, έχουμε έλλειψη διασυνδέσεων πιθανώς, υπάρχουν ακόμα διάφορα χαρακτηριστικά που έχει κάθε χώρα όσον αφορά το ηλεκτρικό της στο μείγμα. Στη χώρα μας έχουμε ακόμα μια αρκετά μεγάλη εξάρτηση όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο. Είναι ακόμα και η λιγνίτη στο σύστημα ως μονάδα ανάγκης, αν θέλετε, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τις ανάγκες μας στις ηλεκτρικές καταναλώσεις. Όλο αυτό δημιουργεί ένα νέο τοπίο. Πώς βλέπετε εσείς, ότι εξηγείτε κατά αυτό, ποιες θα είναι οι πιθανές λύσεις για να μπορέσουμε να επιδιώξουμε μια επίλυση του ηλεκτρικού κόστους, καθώς και ποιες επενδύσεις θεωρείτε αναγκαίες για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος? Είναι ο ελέφαντας. Ή αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ένα black box, το οποίο καλούμαστε να το αποκρυπτογραφήσουμε. Σωστά. Η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική αγορά χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας και η ευρωπαϊκή, θα έλεγα, βιώνει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Και πράγματι, αν συγκρίνει κανείς πώς ήταν το 2019 και πώς είναι σήμερα, θα δει ότι, κατά ψέματα,
Οι τιμές έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλα ποσοστά, 60-70% τιμή της χονδρικής σε σχέση με το 19, μια πρώτη παρατήρηση. Και βέβαια το ακόμη πιο οξύμορο είναι ότι βλέπει κανείς αυτή την αύξηση να διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Έχουμε χώρες που, αν δει κανείς από το 19 μέχρι σήμερα, μπορεί να έχουν μια ελάχιστη αύξηση, ας πούμε, στην τιμή της χονδρικής. Φιλανδία, Σουηδία, για παράδειγμα, και άλλες χώρες επίσης που έχουν 2 και 3 φορές παραπάνω αύξηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα στο ευρωπαϊκό αφήγημα, ότι θέλουμε να έχουμε μία ευρωπαϊκή αγορά η οποία λειτουργεί με έναν ενιαίο τρόπο και μέσω της οποίας αυτό το social welfare το απολαμβάνουν τελικά όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και σίγουρα καταλαβαίνει κανείς, διότι και οι κυβερνήσεις λογοδοτούν τελικά στους πολίτες, στην κοινωνία, στις επιχειρήσεις. Οφείλεις να δίνεις μια πιστική εξήγηση, για παράδειγμα, στο γιατί δεν δουλεύει τελικά σωστά αυτή η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, που νομίζω αυτήν αποζητούσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν την σχεδίαζε. Άρα υπάρχει μια διαπίστωση λοιπόν που νομίζω ότι την έχουμε βιώσει και τις προηγούμενες μέρες, μήνες, αλλά και το καλοκαίρι. Δηλαδή να παρατηρούμε και στην δική μας γειτονιά εδώ να έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό το θέμα το σήκωσε πολύ δυναμικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες. Στη συνέχεια αυτού έχετε ακούσει ότι κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ως Υπουργείο να ξυπνήσουμε, να ενεργοποιήσουμε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να παράσχουν όχι μόνο πιστικές εξηγήσεις γιατί συμβαίνουν αυτά τα περίεργα στο σύστημα. Ναι, έχουμε δώσει απαντήσεις ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση, ότι πολλές φορές βγαίνουν εκτός μονάδες που θέλουν συντήρηση, ότι δημιουργούνται διάφορες παρενέργειες, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν έχει νόημα η διαπίστωση. Αυτό που έχει νόημα είναι η λύση στο ζήτημα. Και ναι, συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν εντατικές προσπάθειες για να έχουμε more interconnections, όπως λέμε, για να έχουμε μια ευελιξία στο σύστημά μας, να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Το ζήτημα είναι όμως, κύριε Ανδριουσόπουλε, πώς αντιμετωπίζεις το τώρα. Και στο τώρα χρειάζεται παραπάνω προσπάθεια και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο να παράσχει στις χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με απροσδόκητες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, να μας δίνονται τα εργαλεία, εν πάση περιπτώσει, για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε μια κατάσταση άμεσα. Εμείς, όπως ξέρετε, το προηγούμενο διάστημα και τώρα ακόμη συνεχίζουμε να έχουμε μια επικοινωνία με τις υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήρθαν εδώ, συνεχίζουμε το διάλογο για να χαρτογραφήσουμε τα εργαλεία αυτά που πρέπει να εφαρμοστούν είτε από τις Βρυξέλλες είτε σε εθνικό επίπεδο από εμάς, διότι στο τέλος της ημέρας αυτό για το οποίο λογοδοτούμε και καλούμαστε να πράξουμε είναι να μπορούμε να παρέχουμε τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στους Έλληνες καταναλωτές, είτε είναι νοικοκυριά είτε είναι επιχειρήσεις, σε τιμές προσιτές. Να πάω στο επόμενο ερώτημα που αφορά τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Έγινε και μια αναφορά από τον κύριο Λαδακάκο νωρίτερα γενικά για την συμβολή των αιωλικών, αν θέλετε, και στην βελτίωση των τιμών ενέργειας στη χοντρομπορική και των φωτοβολταϊκών. Οι ΑΠΕ βοηθούν σε αυτό το κομμάτι, σε ένα μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά τα υπεράκτια αιωλικά, πιστεύετε ότι ο στόχος που έχουμε θέσει είναι εφικτός για τα 1,9 GW μέχρι το 2032 και αν αυτός επιτευχθεί, θα δημιουργηθεί, θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή εφοδιαστική αλυσίδα για να προσελκύσουμε και τις απαραίτητες επενδύσεις, οι οποίες χρειάζονται και είναι και αρκετά υψηλές όσον αφορά τις κεφαλαϊκές ανάγκες. Τι είπατε εσείς, κύριε Λαδακάκη, πριν, μπορούμε? Τι λέτε, κύριε Στεφάτε, μπορούμε? Μπορούμε. Λοιπόν, πιστεύουμε πάρα πολύ. Αιωλικά, συζητάμε διαρκώς για αιωλικά, θαλάσσια αιωλικά και αιωλικά δεν βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, ακούστε. Ξέρετε καλά ότι
ως Υπουργείο θέσαμε αυτή την πολιτική της ανάπτυξης των θαλασσίων αιολικών πάρκων ψηλά στις προτεραιότητές μας. Και έχουν γίνει πράγματα, έχουν γίνει βήματα σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, τα οποία δεν ήταν εύκολα. Ακόμη, να σας πω, και το να μπορέσεις να χαρτογραφήσεις όλες τις την θαλάσσια επικράτεια, να τη χαρτογραφήσεις και να δεις τι εμπόδια υπάρχουν από πλευράς κιόλας αρμοδιοτήτων πάρα πολλών υπουργείων. Και να μπορέσεις να μειώσεις, ας πούμε, το επενδυτικό ρίσκο. Γιατί ουσιαστικά αυτή η δουλειά που κάναμε τα προηγούμενα 2 χρόνια, να εντοπίσουμε τις κατάλληλες θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες αυτές να είναι εν τέλει καθαρές από όποιες αβεβαιότητες ενδεχομένως να αντιμετώπιζε στο μέλλον ένας επενδυτής. Φανταστείτε να έρθει ένας επενδυτής, να έρθει να πάρει μια θαλάσσια έκταση και να έρθει αντιμέτωπος με την ελληνική πραγματικότητα, την γραφειοκρατία, να πάει να χτυπήσει την πόρτα, δεν ξέρω, να πάρει μια άδεια και να του πει το Χ Υπουργείο: «Μα καλά, εδώ ήρθες, εδώ δεν μπορώ, γιατί είναι τα ραντάρ της χώρας και δεν μπορείς να... δεν μπορείς. Φύγε». Λοιπόν, δεν ήταν εύκολη αυτή η δουλειά, την οποία όμως πολύ συστηματικά, μεθοδικά, την ξεκινήσαμε εμείς ως Υπουργείο, την ολοκλήρωσε πολύ μεθοδικά η ΕΔΕΙΕΠ και σήμερα μπορώ να πω ότι είμαστε πλέον, ας πούμε, στην ευχάριστη θέση αυτή την μείωση του επενδυτικού ρίσκου και της ασφάλειας δικαίου για έναν επενδυτή, το να έρθεις και να επενδύσεις λοιπόν σε μια περιοχή όπου έχεις προσπαθήσει να σκοτώσεις τα όποια εμπόδια διοικητικά, δεν είναι εύκολο πράγμα και το κάναμε γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις ασφάλειας δικαίου στους επενδυτές. Άρα λοιπόν αυτό ναι, μας πήρε χρόνο, αλλά άξιζε τον κόπο, γιατί θα το βρίσκαμε μπροστά μας μελλοντικά, θα το έβρισκαν οι επενδυτές. Και τώρα λοιπόν, στο σημείο που βρισκόμαστε, νομίζω το κρίσιμο είναι να υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση, επιτέλους, που είναι το ορόσημο για την ανάπτυξη, για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Θαλασσίων Ολικών Πάρκων, έτσι ώστε από εκεί και πέρα να ενεργοποιήσει η ΕΔΕΙΕΠ την διαδικασία συλλογής πια των όλων των δεδομένων που χρειαζόμαστε στις περιοχές αυτές, για να φτάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στο επόμενο βήμα, που είναι η προκήρυξη των διαγωνιστικών διαδικασιών. Στο ενδιάμεσο, πιστέψτε με όμως, ότι δεν επιχειρούμε να τα κάνουμε τα πράγματα σειριακά, αλλά τα κάνουμε παράλληλα. Δηλαδή, και συνομιλίες κάνουμε αυτή τη στιγμή με πάρα πολλές χώρες που ήδη έχουν υλοποιήσει πράγματα για να πάρουμε τα best practices κατευθείαν, και σε ό,τι αφορά το πώς θα δημιουργήσουμε, γιατί αυτή είναι η ερώτηση περισσότερο που κάνατε, την εγχώρια προστιθέμενη αξία. Δεν είναι ότι πιστεύουμε πολύ στα υπεράκτια ολικά, γιατί θα παράξουμε πράσινη καθαρή ενέργεια, θα μπει στο σύστημά μας και έτσι θα καταφέρουμε να ρίξουμε ακόμη περισσότερο τις τιμές. Είναι γιατί πραγματικά το πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει τις προϋποθέσεις να γίνει ένα, όπως το αποκαλώ, μεσογειακό hub στην ανάπτυξη των πάρκων αυτών, στη δημιουργία των υποδομών, των δουλειών, θέσεων εργασίας. Και έχουμε τα πάντα, έχουμε τις υποδομές, έχουμε τα λιμάνια, έχουμε παγκόσμιους ηγέτες, εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά στο εξωτερικό. Και για μένα είναι μια χρυσή ευκαιρία λοιπόν εδώ να δημιουργήσουμε δουλειές γύρω από αυτή τη δραστηριότητα. Άρα σχέδιο υπάρχει, το know-how γενικά. Απλά πρέπει να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Πρέπει να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Καταλαβαίνουμε όμως ότι σε όλα τα μέρη του πλανήτη γενικά αυτές οι επενδύσεις παίρνουν το χρόνο τους. Δεν είναι πολύ εύκολο να υλοποιηθούν. Αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο λοιπόν για να δούμε αυτά τα 1,9 γιγαβά τα οποία έχουν προγραμματιστεί. Τα οποία τα θεωρώ επιτεύξιμα. Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά ένα καινοτόμο αναπτυξιακό εργαλείο, αν θα το έλεγε κανείς έτσι, το οποίο είναι το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νησιών, το οποίο υπογράφθηκε πριν από περίπου 10 μέρες παρουσία του Πρωθυπουργού στην Άξο. Είχα και εγώ τη χαρά να διατελώ μέρος της ομάδας έργου που είχε συσταθεί τα τελευταία περίπου 2 χρόνια στο Υπουργείο Ενέργειας για να ολοκληρωθεί αυτό με επιτυχία, όπως το είδαμε.
Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες γύρω από τους οποίους θα κινηθούν οι επενδύσεις, οι οποίες σχετίζονται με αυτό το Ταμείο Επανθρακοποίησης και τι περίπου μπορούμε να περιμένουμε, δηλαδή σε ποιες τομείς και το ύψος των κεφαλαίων που θα επενδυθούν τα επόμενα χρόνια. Για πόσα χρόνια μιλάμε, είναι 7 χρόνια περίπου. Το Ταμείο Επανθρακοποίησης το θεωρώ μια πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, καθόλου αυτονόητη, το να μπορέσεις να διαπραγματευτείς και να φέρεις στη χώρα σου άλλα σχεδόν 2 δισεκατομμύρια, ανάλογα με την τιμή των ρήπων. Είναι μεγάλη υπόθεση. Προφανώς και χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους για να υλοποιήσουμε τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Και το να έχεις στα χέρια σου ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που αφορά στη χώρα σου ακριβώς για τον σκοπό αυτό, για να απανθρακοποιήσεις δηλαδή το ενεργειακό σύστημα των νησιών, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Διότι όταν συζητάμε λοιπόν ότι πρέπει να πάρουμε νησάκι-νησάκι, να χαρτογραφήσουμε τις ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε νησί και να μετατρέψουμε το κάθε νησί σε πράσινο νησί, έξυπνο νησί, βιώσιμο νησί με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, δεν είναι εύκολη δουλειά, γιατί το κάθε νησί έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Άρα λοιπόν, έχουμε με την υπογραφή της συμφωνίας έχουμε πια ξεκλειδώσει αυτή τη δυνατότητα να πάρουμε τα χρήματα αυτά. Τα χρήματα αυτά θα πάνε σε, κατά βάση στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, Βορειοανατολικό, Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορείς να έχεις χρήμα για να μπορέσει να υλοποιηθούν οι επενδύσεις αυτές γρηγορότερα, να διασυνδέσουμε τα νησιά μας. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για έργα ανανεώσιμων πηγών, ΑΠΕ και μπαταρίες, υβριδικά συστήματα πάνω στα νησιά, ξεκινώντας σίγουρα από τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, που έχει λογική. Πρέπει να καθίσουμε και να υπολογίσουμε τους ρήπους που εκπέμπουν τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, το κόστος ενέργειας που παράγεται πάνω στα νησιά, που ξέρετε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος ενέργειας στην υπηρετική Ελλάδα, επενδύσεις στο cold ironing, επενδύσεις στα θαλάσσια ολικά πάρκα, επενδύσεις σε αφαλατώσεις. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλέγμα λοιπόν μέτρων και πολιτικών για την υλοποίηση του Ταμείου Επανθρακοποίησης. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το project. Είναι εμβληματικό project, αλλά καταλαβαίνετε ότι και βεβαίως πρέπει να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους τα επόμενα 5-6 χρόνια. Πρέπει ήδη τα έργα αυτά να γίνουν. Με δεδομένο λοιπόν ότι, όπως είπα, το κάθε νησί έχει τις δικές του τεχνικές δυσκολίες, έχουμε ήδη συγκροτήσει την ομάδα εργασίας σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, να ετοιμάσουμε τις προκηρύξεις ακριβώς και των έργων και του τι είδους έργα είναι αυτά που πρέπει να γίνουν και τις προϋποθέσεις για να πατήσουμε το κουμπί και να ξεκινήσουν να γίνονται. Μιλάμε για κινητοποίηση μεγάλου ποσού, γιατί υπολογίζεται, έχει να κάνει βέβαια και με τη τιμή των ρήπων και πού ακριβώς θα δημοπρατηθούν αυτοί, αλλά μιλάμε για πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Έχουμε μιλήσει για μια τέτοια μόχλευση. Μαζί με τους δημόσιους πόρους, λοιπόν, αυτούς τους ευρωπαϊκούς που έχουμε, μιλάμε για ακριβώς για αυτόν τον αριθμό των επενδύσεων. Και στα πλαίσια αυτού που αναφέρατε, γιατί τα νησιά είναι ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα, αν θέλετε, το να μπορούμε να γλιτώσουμε ένα μεγάλο κόστος, αυτό μειώνει και το λογαριασμό για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, για όλους τους καταναλωτές, δεδομένου ότι οι οίκο θα εκμηδενιστούν από ένα σημείο και μετά, εφόσον αυτό καταφέρει να επιτύχει του. Το όφελος πρωτίστως είναι εθνικό, εξοικονομώντας πολλούς πόρους από τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Το όφελος είναι σίγουρα τοπικό, γιατί πρέπει να δημιουργήσεις λοιπόν συνθήκες βιωσιμότητας σε κάθε νησί. Και νομίζω ότι από τις, και είναι και το όφελος και επενδυτικό επίσης σημαντικά, γιατί όλα αυτά τα έργα θα χρειαστούν να υλοποιηθούν από ιδιώτες επενδυτές. Άρα και εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας. Σε περιορισμένο χρονικό διάστημα έχουμε την ευκαιρία όμως να μετατρέψουμε τα ελληνικά νησιά, που έτσι κι αλλιώς είναι, όπως θα αποκαλώ, carte postale της χώρας, σε ένα rebranding αυτών που θα έχουν τη σφραγίδα, το αποτύπωμα του πράσινου, του έξυπνου, του βιώσιμου νησιού. Εκεί είναι απαραίτητο να υπάρχει υποστήριξη, γιατί
σε αντίθεση με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες έχουν μια μεγαλύτερη κλίμακα, όπως αυτά που αναφέραμε πριν, που είναι πιο ανταγωνιστική τεχνολογία λόγω της κλίμακας. Σε ένα μικρό νησάκι δεν είναι τόσο οικονομικό να μπορείς να προσελκύσεις λοιπόν έναν επενδυτή, και γι' αυτό το ταμείο και με τα εργαλεία του θα έρθει να βοηθήσει πάρα ναι, πολύ. Για παράδειγμα, και κλείνω, θέλετε με αυτό. Έτσι, ως πρώτη άσκηση, αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα κλάστερ νησιών. Τα πρώτα 5-6 νησιά, λοιπόν, μεγάλα νησιά, η Ρόδος, η Λέσβος, η Σάμος, που είναι μη διασυνδεδεμένα νησιά, να διαστασιολογήσουμε, λοιπόν, τις ανάγκες που υπάρχουν σε έργα ΑΠΕ πάνω στο νησί και σε μπαταρίες, και να προκηρύξουμε εντός του 2025, όπως κάναμε, για παράδειγμα, και με το νησί της Αστυπάλαιας, όπου προκηρύξαμε την εγκατάσταση ενός υβριδικού έργου για να αποσυρθεί σε ένα βαθμό η συμβατική μονάδα που είναι πάνω στο νησί και να έχουμε μία διείσδυση ΑΠΕ σε μεγάλο ποσοστό στο νησί. Ακριβώς αυτό σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Πολύ χειροπιαστό όμως project, προκήρυξη έργων υβριδικών πάνω σε συγκεκριμένα νησιά. Ενισχύεται και το branding των Greco Islands, λοιπόν, επειδή άκουσα Αστυπάλαια, όπως έγινε και με τη Χάλκη και όπως μπορούμε να δούμε και με άλλα. Και Κινάξος ήταν ένα από τα Greco Islands, το οποίο και έγινε και η υπογραφή του ταμείου. Αυτή τη στιγμή, ναι, τις δυνάμεις μας τις επικεντρώνουμε περισσότερο στην υλοποίηση του πόρου, που και εκεί έχουμε να αντιμετωπίσουμε challenges με την ηλεκτροκίνηση, θαλάσσια ηλεκτρικά πλοία, car sharing πάνω στο νησί, πολλά καινοτόμα σχήματα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε σιγά-σιγά ως χώρα αποκτήσει αυτή την εμπειρία τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τα άλλα Greco Islands. Τώρα έχουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία να το κάνουμε. Έχουμε το ενδιαφέρον πολλών εταιριών που έχουν υψηλές τεχνολογίες και καινοτομία. Και τα νησιά είναι ο κατάλληλος χώρος, νομίζω, για να εφαρμόσουμε τέτοιου είδους καινοτομίες. Κλείνοντας έτσι τη συζήτησή μας, να ρωτήσω λίγο ποιες, επειδή μπαίνουμε πολύ γρήγορα σε ένα νέο έτος, έχετε στα πλαίσια της θητείας σας σαν υφυπουργός στο Υπουργείο μία σειρά θεμάτων τα οποία έχετε αγγίξει το τελευταίο διάστημα. Τι βλέπετε σαν προτεραιότητες για την επόμενη χρονιά, το 2025, σε σχέση και με όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε? Έχουμε μία λίστα. Είναι ατελείωτη και πρέπει να προτεραιοποιήσεις ανάμεσα σε πολλές προτεραιότητες, που βέβαια από τις εξελίξεις πολλές φορές ακόμη και οι προτεραιότητες αναδιατάσσονται. Δεν είναι εύκολη δουλειά και θα μου δώσετε χρόνο μέχρι το κλείσιμο του έτους να προτεραιοποιήσουμε τις προτεραιότητες, αλλά εγώ βλέπω μπροστά μου ότι χρειάζεται στο κομμάτι της ευελιξίας του συστήματός μας, το demand response, και των επενδύσεων σε αποθήκευση ενέργειας, χρειάζεται να τρέξουμε με τα χίλια μέσα στο 2025, να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες έτσι ώστε να γίνουν έργα προς αυτή την κατεύθυνση. Και πάρα πολλά άλλα, κύριε Ανδρεουσόπουλε, που νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι τέλος του χρόνου να τα ξεδιπλώσουμε και να τα αναλύσουμε πολύ πιο διεξοδικά. Και το Ταμείο Παθρακοπής που αναφέραμε πριν είναι ένα πολύ μεγάλο από μόνο του εγχείρημα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Έκανα ό,τι μπορούσα κι εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ, για την συζήτηση εγώ που είχαμε. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε το βήμα τώρα στον κύριο Μπακατσέλο για την επόμενη κουβέντα μας.